Παρακολουθήσαμε χθες ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα μια συζήτηση η οποία επιβεβαιώνει την ακραία πόλωση η οποία οδηγεί τις εξελίξεις με παρακμιακού χαρακτήρα αλληλοκατηγορίες για να συγκαλύψουν και οι δυο τους τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχουν για το νομοθετικό πλαίσιο, για αυτό το επικίνδυνο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο βάζει στο στόχαστρο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού, αλλά και τις ευθύνες που έχουν μαζί με το Πασόκ Κινάλ για τους μηχανισμούς παρακολούθησης, τους κρατικούς και τους παρακρατικούς, τη δράση των ξένων μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες σε συνθήκες όξυνσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολέμων αλωνίζουν στη χώρα μας. Εκτοξεύτηκαν ερωτηματικά και αλληλοκατηγορίες μεταξύ τους, πετώντας επί της ουσίας λάσπη στον βούρκο των παρακολουθήσεων. Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια, ιδιαίτερα από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ, να εξοραίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτό το αντιδραστικό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τις προληπτικές παρακολουθήσεις όλων, κανείς δεν εξαιρείται από αυτές τις παρακολουθήσεις, αλλά και ταυτόχρονα για την ελευθερία της κυκλοφορίας των διαφόρων λογισμικών συστημάτων. Όχι μόνο να κυκλοφορούν, αλλά να εμπορεύονται και να παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάνετε ότι πέφτετε από τα σύννεφα. Μιλάτε για το ευρωπαϊκό και εκτιμένο και η Ελλάδα που αποτελεί εξαίρεση. Αλήθεια. Δεν έχετε ακούσει τίποτα. Δεν έχετε ακούσει, δεν έχετε διαβάσει, για παράδειγμα, την εισήγηση της εισηγήτριας της ΠΕΓΚΑ όταν ολοκληρώθηκε η εισήγησή της. Τι είπε σε αυτή της τη συνέντευξη? Βεβαίως, λέει, η Πολωνία και η Ουγγαρία αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι χρήση αυτών των παράνομων λογισμικών του συστήματός της. Η Ισπανία είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας, για παρακολούθηση πολιτικών χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο απειλής της εθνικής ασφάλειας. Η Κύπρος και η Βουλγαρία με τις εξαγωγές αυτών των συστημάτων. Το Λουξεμβούργο που κάνουν τις οικονομικές τους συναλλαγές. Η Ιρλανδία που προσφέρει ευνοϊκό περιβάλλον για τη δράση τους. Η Μάλτα είναι το σπίτι των αφεντικών αυτών των επιχειρήσεων μέσω των χρυσών διαβατηρίων. Στην Ιταλία, Γαλλία και Αυστρία που έχουν την έδρα τους πολύ σημαντικοί κατασκευαστές αυτών των λογισμικών κατασκοπίας. Στην Τσεχία που φιλοξενείται κάθε χρόνο ένα μεγάλο φεστιβάλ εμπορίας αυτών των κατασκοπευτικών λογισμικών. Στην Ολλανδία, τη Γερμανία και το Βέλγιο που παραδέχονται τη χρήση τους από αστυνομικές αρχές. Έμεινα λίγη καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρτι κάνουνε. Κυριολεκτικά και ένα τεράστιο παιχνίδι οικονομικό, όχι μόνο γεωπολιτικών συμφέροντα αλλά και οικονομικό, τεράστιο ο κύκλος εργασιών. Μίλησε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκόλυνε τις εξαγωγές τέτοιων κατασκοπευτικών λογισμικών στη Λιβύη, στην Αίγυπτο και στον Μπαγκλαντές. Και έρθει βεβαίως και επιβεβαίωσε από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι διευκόλυνε την πώλησή του στη Μαδαγασκάρη. Αλήθεια, υπάρχουν εταιρείες που έχουν στη χώρα μας αυτό το λογισμικό και δεν το κάνουν μόνο για εξαγωγή. Δεν χρησιμοποιείται εδώ. Αν είναι δυνατόν να το έχουν για τα μάτια του κόσμου. Με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει σήμερα η κυβέρνηση για συζήτηση, επί της ουσίας ενισχύεται το κράτος και οι μηχανισμοί του για να μπορούν να προχωράνε με πιο αποτελεσματικό τρόπο στον προληπτικού χαρακτήρα παρακολουθήσεις, στο να αξιοποιεί τα διάφορα λογισμικά παρακολουθήσεων όχι μόνο για τις τηλεφωνικές συνδιάλεξεις αλλά συνολικά για όλες τις εκφάνσεις της ζωής του καθένα, στο να χειραγωγεί με απειλές και εκβιασμούς τόσο με το μαστίγιο της καταστολής όσο και με το καρότο των εκβιασμών. Θεωρούμε ότι η κριτική των άλλων κομμάτων στο νομοσχέδιο είναι άσφαιρη, γιατί επικεντρώνεται σε επιμέρους ζητήματα. Σε ποιον θα ανήκει η ΕΕΠ? Δηλαδή, αν ανήκει στον Πρωθυπουργό ή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλάζει κάτι? Αλλάζει ο χαρακτήρας της ΕΕΠ και η δράση της? Στον ποιο θα ελέγχεται? Αν ελέγχεται από τους εισαγγελείς ή από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου Επικοινωνιών, αλλάζει κάτι σε αυτό? Τι είναι ανεξάρτητη αρχή?
κάποιος θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας, όταν είναι συγκεκριμένος ο ρόλος της. Έκαναν αγωνιώδες προσπάθειες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να οριοποιήσουν τη δράση των μυστικών υπηρεσιών για λόγους εθνικού συμφέροντος, λέει. Έκανε η ΑΔΕ, ήταν αυτή η υπηρεσία η οποία προσπάθησε με νύχια και με δόντια να συγκαλύψει και να αρχιοθετήσει την υπόθεση παρακολούθησης του ΚΚΕ, την υπόθεση παρακολούθησης του Κουκάκη. Η ΑΔΑΕ ήταν αυτή, η ανεξάρτητη αρχή που προσπάθησε να συγκαλύψει αυτές τις υποθέσεις παρακολουθήσεων. Είναι η ίδια ανεξάρτητη αρχή η οποία με τη στάση της συμμετέχει και παρεμβαίνει στο πολιτικό παιχνίδι εναλλαγής των συσχετισμών δυνάμεων ανάμεσα στο αστικά πολιτικά κόμματα και στο αστικό πολιτικό σύστημα. Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να οριοποιηθεί η δράση των μυστικών υπηρεσιών. Είναι, λέει, χρήσιμες για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Ένα λεπτό τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Αλήθεια. Για ποια εθνική ασφάλεια μιλάτε? Τη στιγμή που οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της συνδιαχείρισης του Αιγαίου. Η ασφάλεια, η εθνική την οποία αναφέρεστε, είναι αυτή η οποία αμφισβητεί την εξουσία της άρχουσας τάξης. Έτσι λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες, οι μυστικές υπηρεσίες στρέφονται ενάντια στον εσωτερικό λαό, στον εσωτερικό εχθρό, στον εχθρό λαό. Αυτός είναι ο ρόλος τους από γεννησιμιό τους και δεν πρόκειται να αλλάξουν όσες δικλείδες υποτιθέμενες ασφαλείας, διαφάνειες και αν βάλετε στη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εμείς μιλάμε καθαρά ότι δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας και πολύ περισσότερο είναι υποκριτική η κριτική σας απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης με το σημερινό νομοσχέδιο, όταν και ως αντιπολίτευση ψηφίσατε ή όχι το Γενικό Κανονισμό Προστασίας υποτίθεται των προσωπικών δεδομένων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25, που με πρόσχημα την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα, μεταφέρει προσωπικά δεδομένα, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και μπορεί να εξαιρείται η προστασία για λόγους εθνικής ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Ή με το σημερινό νόμο ενσωματώνει η κυβέρνηση διατάξεις της αστυνομικής οδηγίας 680 του 2016. Ποιος ήταν κυβέρνηση το 2016 στην Ελλάδα που πήρε απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την αστυνομική οδηγία? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι κάνει αυτή η αστυνομική οδηγία λοιπόν επί της ουσίας? Η αστυνομική αυτή οδηγία επί της ουσίας συμπληρώνει το Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας ακόμη πιο επικίνδυνους δρόμους για την επεξεργασία ακόμη και των πιο ευαίσθητων δεδομένων των εργαζόμενων, των νέων, και μάλιστα μαζικά και προληπτικά, από την αστυνομία, από άλλες κρατικές αρχές και από διάφορες ονομαζόμενες οντότητες που συνεργάζονται με την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν, από αυτή την άποψη, κυρίες και κύριοι, εμείς λέμε καθαρά ότι οι ασφαλιστικές δικλείδες στη δράση αυτών των υπηρεσιών δεν υπάρχουν. Άλλωστε η δημοκρατία την οποία επικαλείστε, η δημοκρατία σας, είναι ένα αδιανό πουκάμισο, ένα κουκούλι κάτω από το οποίο προσπαθείτε να σκεπάσετε. Το να είναι δημοκρατία, τη δημοκρατία του κάποιου να είναι άνεργος, τη δημοκρατία του κάποιου να είναι σακατεμένος, τη δημοκρατία του κάποιου να είναι φτωχός και εξαθλειωμένος, τη δημοκρατία του κάποιου να μην μπορεί να ικανοποιεί βασικές του ανάγκες τον 21ο αιώνα, τη δημοκρατία του κάποιου να μπορούν να του τσακίζουν τα όνειρά του, τις ελπίδες και την αισιοδοξία. Αυτή τη δημοκρατία υπερασπίζεστε. Έτσι λοιπόν η μόνη ασφαλιστική δικλίδα βρίσκεται στην πάλη του λαού για την προστασία της ζωής του, για την προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ενάντια στο εχθρικό αστικό κράτος για την ικανοποίηση των αναγκών. Είναι η πάλη συνολικά ενάντια στη δικτακτορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, κυρία Πρόεδρε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το σημερινό νομοσχέδιο και έχει καταθέσει και πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής.